νικήτρια. Καλό στο το κορίτσι, Μορτανσία. Μορτανσία. Αυτό το όνομά σου δηλαδή είναι μαγικό, εξωτικό. Κάτσε να σε δω. Δεν υπάρχει. Με τις συγχαρητήρια. Το περίμενες. Βασικά, εγώ είχα μπει με σκοπό να κερδίσω, έτσι κι αλλιώς. Έτσι, μ' αρέσει να τα ακούω, να τα λένε αυτά. Άμα δεν πίστευα ότι θα κερδίσω, δεν θα έμπαινα μέσα στο παιχνίδι. Είμαι αυτή. Ήταν εύκολο να κερδίσεις, παιδί μου. Όχι. Και πολλές φορές αμφιβάλλα για τον εαυτό μου. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο σε σένα, τι σε δυσκόλεψε πιο πολύ? Και τα ωράρια είναι δύσκολα και το τρέξιμο έξω από το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η συνύπαρξη με τόσες ναι, κοπέλες. Και αυτό. Ναι. Με νόημα το είπε. Ναι. Δεν ναι, έσπασες όμως ποτέ. Δηλαδή πάντα ήσουν αδυναμική, επαναστάτρια. Δηλαδή στήριζες αυτό που πιστεύεις. Ναι. Δεν μπήκες. Δεν σε σπάσανε οι υπόλοιποι. Μπορεί να μην φάνηκε, αλλά μέσα μου υπήρξε μια στιγμή που έσπασα. Ποια? Μέσα στο παιχνίδι μετά από πολλά μαλώματα και με τους κριτές ακόμα. Υπήρξε μια φάση που πραγματικά νιώθω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω καθόλου. Ένιωθες ότι αδικήθηκες από κάποιους? Μπορεί ναι. Η κριτική, ένιωθαν σκληρή κάποιες φορές? Ένιωθα ότι είναι σκληρή, αλλά τώρα που το βλέπω όλο, καταλαβαίνω ότι έγινε όλο αυτό για να με βοηθήσουν να γίνω ακόμα καλύτερη. Οπότε γιατί έχεις αναγνωρίσει ότι έχεις ένα δεσαβαντάζ. Είσαι πάρα πολύ απότομη και δεν αντέχεις όταν δεν νιώθεις καλά. Πρέπει να το δείξεις και να το εκφράσεις. Το έχεις πει μόνη σου, άρα το έχεις βρει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε το παιχνίδι να εξελιχθώ προσωπικά σε αυτό το θέμα. Με βοήθησε να γίνω, δεν ξέρω αν το καταλάβατε εσείς, αλλά να είμαι πιο ήρεμη, να προσέχω περισσότερο πώς εκφράζομαι. Να μετράς μέχρι το 10. Να ακούς. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά νομίζω πως για ποιον λόγο μπήκες, τι ήθελες να κερδίσεις με τη συμμετοχή σου? Ήθελα να κερδίσω. Βγαίνοντας από το παιχνίδι, τι ήθελες δηλαδή? Όνειρο. Να προχωρήσεις, τι να κάνεις? Να κερδίσω. Τόσο μετά πολύ. Τι να κάνεις, παιδί μου, μετά. Μετά. Σίγουρα το χρηματικό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα, για να με βοηθήσει να συνεχίσω. Θα ήθελα να ασχοληθώ ακόμη περισσότερο με το χώρο της μόδας, να μου ανοίξουν διάφορες πόρτες. Σε ποιο κομμάτι, σε ποιο επίπεδο? Μόδα. Όχι, σε ποιο επίπεδο, δηλαδή τι, να κάνεις κάποια σειρά ρούχων δική σου, να... Και αυτό, γιατί ήθελα εξ αρχής να ασχοληθώ με το fashion design. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια, είτε styling είτε fashion design. Εσύ εργάζεσαι σε βιοτεχνία ρούχων ακόμα? Αυτό η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο προσωρινό. Mm-hmm. Εγώ κυρίως με styling έχω ασχοληθεί. Mm-hmm. Οπότε βιοτεχνία δύσκολα ξανά. Η μαμά? Ναι, δύσκολα. Συγκινήθηκε, πες. Πάρα πολύ, γιατί και αυτή έχει τελειώσει. Και σε στήριξε πάρα πολύ. Ναι. Όταν στα γυρίσματα, δηλαδή ήταν δίπλα σου. Ναι, ήταν. Κατέβαινε συνέχεια από Θεσσαλονίκη και με βοηθούσε. Δηλαδή άφηνε τη δουλειά της και ερχόταν. Εσύ σπούδασες στα Γιάννενα? Πήγα στα Γιάννενα. Αλλά δεν σπούδασα όλο, δεν το τέλειωσα. Όχι. Μετά πέρασα βέβαια και Θεσσαλονίκη. Σε ποια σχολή? Αρχιτεκτονική. Α, δεν το τέλειωσες όμως. Γενικά με το σχέδιο, με το αυτό. Ναι. Βασικά γιατί ήθελα να ασχοληθώ με fashion design, μπήκα αρχιτεκτονική. Είχα δει ότι πολλοί σχεδιαστές είχαν τελειώσει αρχιτεκτονική και λέω εκεί είμαστε. Μ' αρέσει, έχει στόχο. Ναι. Μπράβο. Τι, θέλω να μου δώσεις μερικές συμβουλές για τα κορίτσια που ξεκινάνε από Δευτέρα, τα νέα κορίτσια, τη δεύτερη σεζόν του My Style Rocks. Τι θα τους συμβούλευες να προσέχουν για να φτάσουν στο τέλος? Να μην τα παίρνουν όλα προσωπικά. Να καταλαβαίνουν ότι η αυστηρή κριτική μπορεί να τις βοηθήσει πάρα πολύ. Ακόμη και από άτομα τα οποία μπορεί να μην σέβονται τόσο σέβονται αισθητικά. Okay. Μπορεί να έχουν μια άλλη αισθητική. Να είναι άλλη η ματιά τους, ναι. Ναι. Και να πειραματίζονται και να συνεχίζουν να προσπαθούν ό,τι και να τους λένε. Σωστά. Ναι.